σας και καλώς ήρθατε στο βίντεο με τα αγαπημένα μου προϊόντα ομορφιάς για το μήνα που μας πέρασε, το Δεκέμβριο, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος μήνας του 2013. Με τη σειρά μου λοιπόν και εγώ να σας ευχηθώ καλή χρονιά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και φυσικά να έχετε ανθρώπους δίπλα σας που σας αγαπάνε. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό από όλα, πιστεύω, μετά την υγεία. Επίσης να πω ότι το οτιδήποτε φοράω σε κάθε βίντεο θα το έχω γραμμένο από κάτω, δηλαδή τι μάσκαρα, τι κραγιόν, τι βερνίκι νυχιών φοράω, τα πάντα όλα σε κάθε μου βίντεο θα τα βρίσκετε κάτω στην περιγραφή για να είναι πιο εύκολο για εσάς να το βλέπετε και να μην πρέπει να απαντάω σε πάρα πολλά σχόλια εγώ. Οπότε για να διευκολυνθούμε όλοι, σε κάθε βίντεο θα τα γράφω από κάτω. Καταρχάς να σας πω ότι έχω μια σελίδα στο Facebook στην οποία θα χαιρόμουν πάρα πολύ άμα ερχόσασταν να κάνετε like, γιατί εκεί σας ενημερώνω πιο καθημερινά για το οτιδήποτε συμβαίνει και στο blog μου και στο YouTube. Ελάτε μια βόλτα από το blog μου, από το οποίο κάνω πάρα πολλά reviews και σας προσφέρω πολύ περισσότερες πληροφορίες για το κάθε προϊόν και φυσικά τη γνώμη μου για το κάθε πράγμα. Και φυσικά κάντε εγγραφή εδώ στο κανάλι μου στο YouTube για να ενημερώνεστε για το κάθε καινούριο βίντεο που θα ανεβάζω. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο μου αγαπημένο και ήταν το πιο αγαπημένο από όλα μου τα προϊόντα που έχω να σας δείξω για αυτό το μήνα ήταν αυτό εδώ πέρα, το foundation. Είναι από την Rimmel και λέγεται Lasting Finish. Έχω την απόχρωση 100 Ivory. Τι να πω για αυτό το foundation, έχει αντλία, είναι πάρα πολύ οικονομικό, το βρήκα στην Αγγλία αλλά σίγουρα θα μπορέσετε να το βρείτε και online. Υπόσχεται ότι δεν μεταφέρεται στα ρούχα σας και όντως ούτε στα ρούχα μεταφέρεται, ούτε στα χέρια, ούτε τίποτα. Ότι είναι ενυδατικό και ότι έχει πάρα πολύ ελαφριά υφή πάνω στο δέρμα. Δεν το αισθάνεστε βαρύ δηλαδή πάνω στο πρόσωπό σας. Λοιπόν, κάνει ακριβώς ό,τι υπόσχεται και όχι μόνο αυτό, είναι και αρκετά καλυπτικό. Δηλαδή, εγώ είχα ακμή τώρα τις γιορτές και ήταν πάρα πολύ δύσκολη περίοδος για μένα γενικότερα με το πρόσωπό μου και όλα αυτά. Και ήθελα ένα foundation το οποίο απλά να το φοράω με κλειστά τα μάτια, να το εμπιστεύομαι τόσο πολύ και αυτό. Ήταν αυτό το foundation για μένα, πραγματικά μου στάθηκε, ήταν ο καλύτερος μου φίλος αυτό το μήνα, αυτό το foundation και μπορεί να ακουστώ υπερβολική, αλλά όσες έχετε ακμή σίγουρα με καταλαβαίνετε λίγο καλύτερα. Με μια δεύτερη ελαφριά στρώση πάνω από τα σπυράκια τα κάλυπτε πάρα πολύ καλά, έδινε ένα ομοιόμορφο τελείωμα στο πρόσωπο, είναι αρκετά matte θα έλεγα και με πουδρίτσα από πάνω η διάρκεια του είναι... Μπορώ να το εγγυηθώ ότι διαρκεί 25 ώρες, αν και δεν το έχω δοκιμάσει για τόσες πολλές ώρες, αλλά πραγματικά στο τέλος της ημέρας βλέπω το πρόσωπό μου και το foundation είναι όλο εκεί, δεν έχει φύγει, δεν έχει εξασθενήσει το χρώμα του, η κάλυψή του, τίποτα. Δεν έχει εξασθενήσει τίποτα από το foundation αυτό στο τέλος της ημέρας. Εξαιρετικό, 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 υπερβολικά λατρεμένο αυτό το μήνα, σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Επόμενο προϊόν είναι αυτό εδώ πέρα, το eyeliner, είναι από την εταιρεία Oriflame, από τη σειρά Very Me και λέγεται Metal Liner. Έχω την απόχρωση μαύρο, λογικά, γιατί δεν βλέπω εδώ πέρα κάποια απόχρωση. Είναι αυτό εδώ πέρα το βουρτσάκι του, το οποίο να πω ότι είναι αρκετά σκληρό για eyeliner, δεν είναι τόσο εύκαμπτο και επίσης να πω ότι δεν είναι και τόσο λεπτό για να κάνω τη γραμμή μου, δεν με βοήθησε δηλαδή και πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά έχει μια πάρα πολύ καλή απόδοση, είναι αυτό εδώ πέρα το μαύρο, τα υπόλοιπα θα τα δείτε μετά. Είναι πάρα πολύ καλό, αυτό φοράω και σήμερα στα μάτια μου. Είναι ένα eyeliner το οποίο το φοράς και πραγματικά δεν σκέφτεσαι μετά. Α, θα μου έχει φύγει το eyeliner. Α, δεν θα είναι τόσο μαύρο. Α, το ένα, α, το άλλο. Είναι εκεί που θα το τοποθετήσεις από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Δεν λέει ότι είναι αδιάβροχο, παρόλα αυτά και στη βροχή και στην υγρασία και στον αέρα κρατάει πάρα πολύ καλά. Είναι τέρμα μαύρο, δεν υπάρχει πιο μαύρο από αυτό, τουλάχιστον εγώ δεν έχω βρει. Το μόνο μου πρόβλημα είναι λίγο με το βουρτσάκι του, γιατί όπως σας είπα δεν μπορείς να κάνεις μια πάρα πολύ λεπτή γραμμή. Η γραμμή σου είναι τόσο χοντρή όσο αυτή ας πούμε και παραπάνω. Δεν μπορείς να κάνεις πιο λεπτή από αυτό, θέλει πάρα πολύ δεξιοτεχνία ή θέλει να πάρεις ένα άλλο πιο λεπτό πινελάκι και να το βουτάς, το οποίο είναι μεγάλη διαδικασία. Είναι ένα πάρα πολύ οικονομικό προϊόν, το έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ κάθε μέρα non-stop και ακόμα δεν έχει τελειώσει ή ξεραθεί ή κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα το ξαναγόραζα με τα μάτια μου κλειστά, μου αρέσει πάρα πολύ.
επόμενο προϊόν είναι από την πολύ αγαπημένη μου εταιρεία Essence και είναι αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι, λέγεται Long Lasting και είναι το νούμερο 16 Coolest Cheek. Είναι μηχανικό και είναι αυτό εδώ πέρα το υπέροχο, υπέροχο μοβ χρώμα. Είναι αυτό εδώ πέρα το μολυβάκι, πραγματικά ένα πάρα πολύ όμορφο χρώμα. Το έχω φορέσει και στο πρωτοχρονιάτικο μακιγιάζ μου, το οποίο σας το έχω στο Facebook, θα σας δείξω και μια φωτογραφία κάπου εδώ ή θα σας την έχω κάτω στην περιγραφή να πάτε να το δείτε πόσο υπέροχη είναι η απόδοσή του και το χρώμα του και τα πάντα. Όντως έχει πολύ καλή διάρκεια, πάρα πολύ μεγάλη, εμένα προσωπικά μου διήρκησε όλη νύχτα, αλλά και καθημερινά που το φοράω διαρκεί μια χαρά, πάρα πολύ οικονομικό. Πάρα πολύ λεπτό, βολικό, ένα προϊόν το οποίο πιστεύω ότι άμα θέλεις να κάνεις λίγο πιο εντυπωσιακό μακιγιάζ στα μάτια θα σε βοηθήσει σίγουρα 1000%. Είμαι μεγάλη λάτρης του μοβ χρώματος, άμα δεν το ξέρετε ήδη, και πραγματικά θέλω να πάω να πάρω και άλλες αποχρώσεις από αυτά τα μολυβάκια, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικά και τόσο οικονομικά. Οι επόμενες αγάπες μου για αυτό το μήνα και πραγματικά κεραυνοβόλος έρωτας αυτά τα μολυβάκια χιλιών. Μιλάω για την εταιρεία Annie και μιλάω για αυτές τις δύο αποχρώσεις που έχω εγώ. Το ροζάκι είναι το νούμερο 03 Fuchsia και το κοκκινάκι είναι το νούμερο 04 Passion Red και πραγματικά αυτό εδώ πέρα είναι το κόκκινο και αυτό εδώ πέρα είναι το ροζ. Τι απόδοση είναι αυτή για μολυβάκια χιλιών του 1 ευρώ. 1 ευρώ το ένα κοστίζουνε. Πάνω στα χείλη σας τα νιώθετε σαν βούτυρο, πραγματικά. Δεν είναι τόσο ξηρά σαν άλλα μολυβάκια του 1 ευρώ που έχω δοκιμάσει, π.χ. της Glamorous. Ναι, της Glamorous. Είναι πάρα πολύ ξηρά τα μολυβάκια χιλιών και το λέω έτσι γιατί τη λατρεύω την Glamorous γενικότερα σαν εταιρεία. Αλλά κάποια προϊόντα της είναι λίγο, δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Αυτά πάντως είναι σαν βούτυρο πάνω στα χείλη σας. Ακόμα και να ξεχαστείτε και να ξεχάσετε να ενυδατώσετε τα χείλη σας, δεν θα σας τα ξηραίνουν και τόσο πολύ όσο άλλα μολυβάκια χιλιών. Δίνουν καραμπάμ χρώμα και από μόνα τους πάνω στα χείλη διαρκούν άπειρες ώρες. Πάρα πολύ ευχαριστημένα από αυτά τα μολυβάκια χιλιών. Άμα τα πετύχετε, σίγουρα αγοράστε τα με κλειστά τα μάτια. Είναι υπέροχα. Σε συνδυασμό με αυτά τα μολυβάκια χιλιών, έχω να σας προτείνω και κάποια προϊόντα για τα χείλη, τα οποία τα δοκίμαζα παράλληλα με τα μολυβάκια χιλιών και μου αρέσανε πάρα πολύ και μπήκαν και αυτά στα αγαπημένα μου. Με το ροζ λοιπόν μολυβάκι χιλιών από την Annie, έχω να σας προτείνω αυτό εδώ το υπέροχο κραγιόν από την Golden Rose, από την ασημένια σειρά. Ultra Rich Color λέγεται η σειρά, το νουμεράκι είναι το 42 και σας μιλάω για αυτό εδώ το υπέροχο ροζ χρωματάκι. Αυτή η σειρά από την Golden Rose μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω κάνει και review για αυτά τα προϊόντα στο blog μου, το οποίο αξίζει πιστεύω να πάτε να το τσεκάρετε, γιατί είναι και πάρα πολύ οικονομικά και πάρα πολύ καλά κραγιόν, έντονη απόδοση χρώματος με τη μία, δεν χρειάζονται μολυβάκι χιλιών. Σας μιλάω για αυτήν εδώ πέρα την απόχρωση, σας την έβαλα και στο χέρι να τη δείτε. Ένα πραγματικά υπέροχο κραγιόν και από μόνο του δίνει καραμπάμ χρώμα, απόδοση, διάρκεια, τα πάντα. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη. Καταρχάς πόσο κομψή είναι αυτή η συσκευασία για τόσο οικονομικά κραγιόν, ας το συζητήσουμε λίγο αυτό. Αλλά πραγματικά τι να πω για αυτά τα κραγιόν, έχω τρεις αποχρώσεις, τις έχω λατρέψει. Απλά πήρα αυτή είναι εδώ πέρα μαζί μου στην Αθήνα το ροζ. Επίσης για το κόκκινο μολυβάκι χιλιών από την Annie έχω να σας προτείνω ένα καινούριο μου απόκτημα, το οποίο το αγάπησα κατευθείαν. Είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν από την Essence, λέγεται Stay Matte Lip Cream και σας μιλάω για την απόχρωση 02 Smooth Berry. Είναι αυτή εδώ πέρα η απόχρωση, πόσο όμορφη απόχρωση, πραγματικά η απόλυτη χειμωνιάτικη απόχρωση, το απόλυτο κόκκινο για το χειμώνα και το φθινόπωρο φυσικά. Έχουν μία μυρωδιά καραμέλο βανίλο κατάσταση, η μυρωδιά τους είναι θεϊκή απλά, και έχω προσέξει ότι η Essence με το μολύβι, με αυτό εδώ πέρα, έχει ανεβάσει λίγο το επίπεδο στα προϊόντα μακιγιάζ της, αλλά δεν έχει ανεβάσει τις τιμές, οπότε μπράβο Essence γι' αυτό. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη γενικότερα από την Essence και με τα καινούργια κραγιόν που έβγαλε και όλα αυτά. Πάρα πολύ καλή η Essence, έχει ανεβάσει σίγουρα το επίπεδο και αξίζει να την τσεκάρετε όλα τα προϊόντα, θεωρώ ότι αξίζουν το προϊόν.
έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πινελάκι, το κλασικό το πινελάκι, πάρα πολύ βολικό στην εφαρμογή και είναι και λίγο κονικό εδώ πέρα, αν μπορέσετε, ελπίζω να το δείτε, και βοηθάει πάρα πολύ στο να κάνετε το άνω χείλο σας, να κάνετε αυτές εδώ πέρα τις γονίτσες οι οποίες είναι λίγο πάντα δύσκολες. Βολεύει πάρα πάρα πολύ, ήθελα να σας το πω και αυτό. Και από μόνο του παραμένει πάρα πολλές ώρες, είναι ματ και είναι υπέροχο, απλά. Για τα προϊόντα σώματος αγάπησα μόνο ένα αυτό το μήνα, αλλά πραγματικά σούπερ αγαπημένο. Είναι αυτό εδώ πέρα το προϊόν, είναι από την εταιρεία Pistachia Natura και είναι το γαλάκτωμα σώματος. Έχει μέσα έλαιο φιστικιού, λάδι χοχόμπα και shea butter. Είναι ένα προϊόν το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ με ξηρούς αγκώνες, ξηρά γόνατα, μετά το ξύρισμα, κάνει super duper ενυδάτωση. Είναι το μόνο προϊόν που χρησιμοποιώ για ενυδάτωση στο σώμα μου τώρα το χειμώνα, και σας το λέω αυτό γιατί είναι δύσκολο για μένα να χρησιμοποιώ μόνο ένα προϊόν, γιατί συνήθως εναλλάσσω συνέχεια προϊόντα γιατί τα βαριέμαι, και παρόλα αυτά έχω κολλήσει σε αυτό. Είναι αρκετά ακριβό, πρέπει να πω. Έχω κάνει ολόκληρο review γι' αυτό στο blog μου, θα σας το αφήσω από κάτω άμα σας ενδιαφέρει, και αυτό δεν σας το λέω για να προωθήσω συνέχεια το blog μου κλπ, απλά εκεί πέρα γράφω πολύ πιο αναλυτικά τα πράγματα και μπορώ να γράψω πολύ καλύτερα τη γνώμη μου, πολύ πιο αναλυτικά. Έχω άπλετο χώρο να γράψω όσα θέλω. Ένα στο βίντεο, εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε και βίντεο μισή ώρα, 40 λεπτά για παράδειγμα. Θα είναι πάρα πολύ κουραστικό και για εσάς. Οπότε γι' αυτό σας παροτρύνω να πηγαίνετε στο blog μου για να τα βλέπετε πολύ πιο αναλυτικά και να διαβάζετε συγκεκριμένα για ποιο προϊόν θέλετε εσείς. Οπότε πηγαίνετε να δείτε το review στο blog μου, εκεί έχω και την τιμή του, έχω το site της εταιρείας από όπου μπορείτε να το παραγγείλετε αν σας ενδιαφέρει, και γενικότερα η Pistachia Natura μου τα έχει στείλει κάποια από τα προϊόντα της και είναι όλα εξαιρετικά, είναι όλα εξαιρετικά. Απλά αυτό εδώ πέρα το συγκεκριμένο το ξεχώρισα αυτό το μήνα. Πάμε στα προϊόντα για τα μαλλιά και έχω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα το λαδάκι, είναι από την εταιρεία Sios. Λέγεται Absolute Oil και είναι για ταλαιπωρημένα ξηρά μαλλιά. Υπόσχεται άμεση λίανση και θρέψη στα μαλλιά, απαλότητα και λάμψη. Όλα αυτά λοιπόν. Δεν θα το λέγα τόσο πολύ για τη λάμψη, αλλά πραγματικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην απαλότητα των μαλλιών μου. Δηλαδή, τώρα που το έβαλα πριν μισή ώρα, αισθάνομαι τις άκρες μου, ίδια απαλότητα με τις ρίζες του κεφαλιού μου. Δεν με έχει αφήσει καθόλου απογοητευμένη στο κομμάτι αυτό. Η μυρωδιά του είναι πάρα πολύ ευχάριστη όταν το χρησιμοποιείτε και τη μυρίσετε λίγο το χέρι σας, αλλά δεν παραμένει καθόλου μα καθόλου στα μαλλιά. Το πέτυχα σε μια τρελή προσφορά μείον 40%, οπότε μου βγήκε και πάρα πολύ οικονομικό. Είναι πολύ πολύ παχύρευστο, είναι κίτρινο, έχουμε συνηθίσει τα λαδάκια μαλλιών να είναι έτσι πιο διαφανή, αλλά πραγματικά είναι κάτι το διαφορετικό και έχει μια αίσθηση. Δεν αισθάνεστε τα μαλλιά σας βαριά, τα αισθάνεστε πάρα πολύ ελαφριά, σαν να μην έχετε φορέσει απολύτως τίποτα, αλλά παρόλα αυτά να είναι πολύ μαλακά τα μαλλιά σας. Εγώ έτσι τουλάχιστον τα αισθάνομαι, τα μαλλιά μου, και το οφείλω σε αυτό το προϊόν, αυτό που αισθάνομαι, και είναι πάρα πάρα πολύ καλό προϊόν, το έχω κατευχαριστηθεί. Τελευταίο προϊόν για σήμερα, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι είναι το λιγότερο αγαπημένο, είναι αυτό εδώ πέρα το ξηρό σαμπουάν από την εταιρεία Batiste. Λοιπόν, ξεχάστε ό,τι άλλο ξηρό σαμπουάν ξέρατε. Ναι, ακόμα και αυτό της Sios. Τα Batiste είναι τα καλύτερα. Έχω δοκιμάσει αρκετά ξηρά σαμπουάν. Δυστυχώς δεν έχω πάρα πολύ λιπαρά μαλλιά για να μπορώ να τεστάρω 100% ένα ξηρό σαμπουάν, αλλά από όσα έχω δοκιμάσει μου άρεσε πιο πολύ το Batiste. Είναι στα 50 ml, έχω την οσμή Floral and Fruity Blush, αυτό το πέρα με τα ροζ, τα λουλουδάκια κλπ. Τι να πω, ότι εξαφανίζει κατευθείαν τη λιπαρότητα, έχω αφήσει τα μαλλιά μου άλουστα ακόμα και 5 μέρες, νέα ιδέα, το ξέρω, απλά δεν προλάβαινα καθόλου μα με τίποτα όμως να τα λούσω, και με βοήθησε πάρα πολύ στο να τα διατηρήσω φρέσκα και στο να δείχνουν καθαρά για 5 μέρες, πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, αυτό εδώ πέρα το προϊόν το θαυματουργώ. Δίνει πάρα πάρα πολύ όγκο στα μαλλιά άμα το χρησιμοποιήσετε στις ρίζες σας για ένα styling. Οικονομικό, το έχω πάρει από την Αγγλία, εξευτελιστική η τιμή του όμως για ένα τόσο τρομερό προϊόν. Δεν έχω αρκετά καλά λόγια να πω, θα καθόμαστε εδώ για ώρες άμα είναι να σας μιλήσω για αυτό εδώ το προϊόν. Ευελπιστώ ότι μπορείτε να το βρείτε και online. Πραγματικά, άμα πέσει στα χέρια σας,
πάρτε το, είναι θησαυρός. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου προϊόντα για το μήνα του Δεκεμβρίου 2013. Να ευχηθώ και πάλι να έχουμε μια υπέροχη χρονιά όλοι. Σας αγαπάω πάρα πολύ και θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!